Είναι εθνική υπόθεση, δεν είναι φιλική, σας το καταλαβαίνετε. Δεν καβραδίζετε με ένα πολιτό σας αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για τις εκλογές και στην ουσία δηλώνετε ότι είχαμε χούντα επειδή εσείς πουλήσατε τη θέση σας. Αυτό δεν λέμε. Δεν είναι φιλική υπόθεση εδώ πέρα. Δεν είστε με τον κολλητό σας. Δεν τσακώνεστε εδώ πέρα γιατί ο κολλητός δεν σας κέρασε κοτόπουλο. Συνέχετε σας παρακαλώ πολύ και μιλήστε σοβαρά σαν πολιτικός. Δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά. Γελιοποιήστε. Γελιοποιήστε διαρκώς από την αρχή της εκπομπής. Πέφτετε σε αντιφάσεις, συνέχεια, λέτε βλακίες και επεξεργάζετε μια υπόθεση εθνική. Λες και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά εσάς και τον πρώην κολλητό με τον οποίο τσακωθήκατε για λόγους που δεν εξηγείτε. Τα λόγια σας δανειτήρια, συγγνώμη. Ορίστε. Σας επιτρέπω να λέτε, λέω βλακίες. Συγγνώμη. Βάλε τη μούρη κάτω και ζήτησε συγγνώμη εδώ. Μα εδώ θα πρέπει να πω. Μα εδώ θα πρέπει να πω. Μα εδώ θα πρέπει να πω. Αγαμίσου ρε τσόλι. Όχι. Τώρα εντάξει. Τώρα έχουμε. Σήκω φύγε ρε. Όχι. Έτσι μπράβο. Τώρα δείχνει τρύπα. Η εκπομπή σας. Ωραία, θα φύγω εγώ. Εγώ δεν κάθομαι με αυτό. Είναι καλό έτσι. Άντε τώρα ξεφτύλα. Δεν θέλω. Άντε τώρα. Άντε αρκετά σαν έκτα μαλάκια. Ρε ούστα από τη χάνω ξεδοζιάρι γέρο αμολυμέντο. Όχι. Που τα παίρνει από δεξιά και αριστερά και μας ήταν ωραία. Ούστα από τη χάνω. Όχι λέω. Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να μου πεις να ζητήσω συγγνώμη ρε ξεφτύλα. Ένα γυμνό μαλάκα. Όχι λέω. Άντε νούμερο. Αρκετά σαν έκτα μαλάκα. Παρακαλώ.